Βλέπω τον αγαπητό τον κύριο Παρασκευόπουλο. 10 Μαρτίου του 2015, σε εισαγωγικά. Έχω την τιμή, έχω τη γνώμη, ότι η απόφαση των όδων του δικαστηρίου που έκρινε ότι υπάρχει ετεροδικία και επομένως ασυλία των αγόμων γερμανικού κράτους δεν αναιρεί η εκτελεστότητα της αεροπαγητικής απόφασης του έτους 2000, διότι δεν αφορά την ίδια υπόθεση. Η απόφαση του Αρείου Πάγου παραμένει εκτελεστή και προσωπικά είμαι έτοιμος να δώσω την άδεια για την εκτέλεσή της. 10. Είμαστε εδώ και σας χειροκροτήσαμε. Δεν ήμουν από κάτω, χειροκροτούσα έντρεμα. Λέω δεν είναι δυνατόν. Μπράβο. Ήρθε ο πρώτος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σε αυτή την κυβέρνηση θα υπέγραφε για το δίστομο. Να εκτελεστεί η απόφαση. Κύριε Παρασκευόπουλε, όχι, δεν είναι επί προσωπικού. Πείτε μας τι παρενέβη, ποιος παρενέβη, ο Πρωθυπουργός, η Μέρκελ. Ποιος παρενέβη, ποιος σας εμπόδισε να υπογράψετε την απόφαση την εκτελεστή το δίστομο. Για να μην έχω τον κύριο Τσίπρα σήμερα εδώ να μου απολογείτε ότι τώρα θα πατήσω τους Ναζί. Τους Ναζί και τους φασίστες που χύσαν αίμα στα ελληνικά χωριά και το αίμα των Εβραίων στο ελοκαύτωμα, στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, θα μπορούσαμε να τους έχουμε πατήσει το 15, στο λαιμό. Θα τους είχαμε πατήσει, θα τους είχαμε πιει το αίμα, όταν εκτελούσαμε την απόφαση. Γιατί δεν εκτελέσαμε, και αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Βαρύ, που βαρύνει το πολιτικό σύστημα και όλους εμάς που δεν σας πιέσαμε τότε και γιατί, κάναμε ερωτήσεις. Γιατί δεν υπογράψατε, ποιος εμπόδισε την υπογραφή να εκτελεστεί η απόφαση του διστόμου. Οι Γερμανοί λένε χρωστάνε. Ένας ιστορικός λέει 700, 800, 190, δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Δεν αφήνω στα πρακτικά ζητήματα τέτοια, διότι δεν έχουν καμία σημασία. Έχει όμως σημασία ότι πρέπει να ζητήσουμε μια συγγνώμη, εμείς τουλάχιστον εδώ, εγώ επειδή ήμουν στην κυβέρνηση τότε, ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων, προς τους διστομήτες που δεν τιμήσαμε τους νεκρούς και το αίμα που χύθηκε. Διότι ήταν πριν λίγο ο συνάδελφος ο κύριος Θηβαίος, νομίζω. Κύριε Θηβέ, μου ένα ρουσφέτη είχατε να κάνετε στο χωριό σας. Ένα. Να πείσετε το κόμμα σας και τον κύριο Παρασκευόπουλο, ρουσφέτη. Κληρώστε το αίμα του διστόμου. Δεν το κάνατε το ρουσφέτη, δεν σήμερα μας κλαφτείτε. Ότι σήμερα κάτι κάνατε εσείς για τους συντοπίτες σας. Δεν κάνατε τίποτα.